Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις καμπάνες τις Παρασκευιάτικες, οι τελευταίες καμπάνες της εβδομάδας. Από Δευτέρα θα έχουμε πολύ περισσότερα θέματα και ελπίζουμε τα θέματα αυτά να είναι θέματα ρεπορταζιακά και όχι αυτής της σκληρής επικαιρότητας και όλα αυτά τα οποία ζήσαμε αυτή την εβδομάδα και αναφέρομαι ασφαλώς στο θέμα των πυρκαγιών. Η πύρινη λέλαπα έχει αφήσει πραγματικά μια σχεδόν ολική καταστροφή πίσω της και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Τα περιμέναμε. Ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή που από ό,τι φάνηκε στο ζήτημα της πρόληψης δεν τα πήγαμε καλά. Ούτε φέτος. Ούτε αυτή τη χρονιά. Παρόλο που δόθηκαν περισσότερα χρήματα, αυτό λέει η κυβέρνηση, παρόλο που δόθηκαν νωρίτερα τα χρήματα, αυτό είναι δεδομένο, ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε, με βάση το πότε μπήκαν τα χρήματα στους Δήμους, το παραδέχονται και οι ίδιοι οι Δήμαρχοι. Από εκεί και έπειτα όμως είναι ξεκάθαρο ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με πολύ πιο εκτενή τρόπο. Σήμερα έχουμε αρκετά θέματα, αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο και έχει προκαλέσει πολλές απορίες, πολλά ερωτηματικά, η αλλαγή στάσης του Ερντογάν για ακόμη μία φορά. Τώρα, άλλαξε στάση μετά τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, άλλα συμφώνησαν και άλλα κάνει στην πορεία ο Τούρκος Πρόεδρος. Πάντως, αυτή η εικόνα, η Ελλάδα, η Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός, να λέει ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο με τον Ερντογάν, βρίσκονται σε ένα πολύ καλό σημείο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε το τελευταίο 24ωρο από το στόμα του Τούρκου Προέδρου, δεν συνάδουν. Όλα αυτά δεν συνάδουν. Κύριε Βαλινάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας και να σας ευχηθώ κιόλας και περαστικά. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή και είμαι σίγουρος ότι θα μας λύσετε αρκετές απορίες. Τελικά, ο Ερντογάν άλλαξε στάση για πολύ λίγα 24ωρα προκειμένου να πετύχει ενδεχομένως το σκοπό του εκεί σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και μετά επανήλθε στα παλιά ή δεν άλλαξε ποτέ στάση και εμείς ίσως να το είδαμε πιο ρομαντικά το όλο ζήτημα. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν δυστυχώς για μας είναι ένας πολύ καλός, πολύ αποτελεσματικός διαπραγματευτής. Αυτό που εμείς κοροϊδευτικά λέμε παζάρι ανατολίτικο, στην πραγματικότητα είναι μια διαπραγμάτευση, την οποία και λόγω της μεγάλης εμπειρίας που έχει 20 χρόνια τώρα στην διεθνή και εσωτερική πολιτική της Τουρκίας, είναι προφανές ότι έχει αποκτήσει λοιπόν πέραν αυτής της εμπειρίας τον αέρα, έτσι ώστε να καταλαβαίνει πού μπορεί και πού δεν μπορεί να πάρει ανταλλάγματα από την άλλη πλευρά. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η ιστορία της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, κατάλαβε ότι την ισχυρή επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και άλλων δυτικών, κυρίως όμως των Αμερικανών, για ένταξη της Σουηδίας και είπε «Να η ευκαιρία να πάρω κι εγώ από τους Αμερικανούς αυτό που μου έχουν στερήσει, δηλαδή τα F-16, λόγω και βεβαίως κυρίως της αντίστασης του Κογκρέσου». Είναι λοιπόν ένας πολύ ισχυρός διαπραγματευτής και αυτό ισχύει και στη σχέση με το ΝΑΤΟ και στη σχέση με τις ΗΠΑ και βεβαίως στη σχέση με εμάς. Εμείς από την άλλη μεριά έχουμε μια ιδιότυπη, αν θέλετε, θέση. Λέμε για κόκκινες γραμμές, λέμε για πάγιες ελληνικές θέσεις. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε δείξει μέχρι σήμερα την ικανότητα να διαπραγματευόμαστε. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω έχουμε σημειώσει πολλές υποχωρήσεις στις τελευταίες δεκαετίες και κάθε μέρα δυστυχώς γίνονται μικρές υποχωρήσεις, μικρά τελεσμένα στα οποία αναγκαζόμαστε, αν θέλετε, ως χώρα τα οποία αναγκαζόμαστε να αποδεχθούμε. Και όλα αυτά μαζί κάνουν μια συνολική υποχώρηση της χώρας μας απέναντι στην Ελλάδα και κέρδη απέναντι στην Τουρκία και κέρδη βέβαια της άλλης πλευράς. Κύριε Υπουργέ, ευνηδιαστήκαμε δηλαδή, ευνηδιάστηκε η Αθήνα. Και για ποιο λόγο σας ρωτάω. Ο κύριος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν και επιστρέφοντας από το Βίλνιους έδωσε μία συνέντευξη
Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θέλουμε να μπούμε στον πυρήνα της διαφοράς εφόσον πάμε στη Χάγη. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης, αυτό το οποίο είπε και έχει πολύ ενδιαφέρον και θα μου επιτρέψετε για να μην κάνω κάποιο λάθος να το διαβάσω ακριβώς όπως το είπε, υπάρχει μια τολμηρή ατζέντα με την Τουρκία που είμαι διατεθειμένος να διερευνήσω. Όλα αυτά και με τις διαρροές που είχαμε και από τις δύο πλευρές ότι η συνάντηση έγινε μέσα σε πάρα πολύ καλό κλίμα, ότι για πρώτη φορά υπήρξε ειλικρινής, λέει, η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών, θεωρήσαμε ότι πραγματικά έχει αλλάξει σελίδα και η Τουρκία και ο Ερντογάν και γενικότερα έχουν αλλάξει σελίδα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και μετά μία εβδομάδα ακούμε τον κύριο Ερντογάν να μιλά για και να αποκαλεί ειρηνευτική επιχείρηση την εισβολή στην Κύπρο, ένα το κρατούμενο, να βάζει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και να συνεχίζει τις προκλήσεις, όπως παραδείγματος χάρη 15 Αύγουστο θέλει να μείνει κλειστή η Παναγία Σουμελά. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει στρατηγική και δεν πρόκειται να αλλάξει στρατηγική. Έχει ένα σύνολο διεκδικήσεων τις οποίες μεθοδικά προωθεί, ειδικότερα μάλιστα τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, η γαλάζια πατρίδα, οι γκρίζες ζώνες, η γαλάζια πατρίδα των εθέρων που τελευταία προσέθεσε. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά η πιο, αν θέλετε, επικίνδυνη πλευρά των διεκδικήσεων είναι το περίφημο αίτημα αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, το οποίο μάλιστα το συνδέει εντελώς εξωφρενικά τα τελευταία χρόνια με την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεπώς έχουμε μπροστά μας μία αναμφισβήτητη συνέχιση της ίδιας πολιτικής από πλευράς Τουρκίας. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε αυτή την πολιτική. Δεν υπάρχει καμία δήλωση που να λέει ότι η Τουρκία άλλαξε πολιτική. Απλώς η Ελλάδα, νομίζω διαστόματος του Πρωθυπουργού, θέλει να αξιοποιήσει αυτό που βλέπει η ίδια ως κλίμα, προκειμένου να προσέλθει ξανά σε ένα είδος νέων διερευνητικών συνομιλιών, αυτό που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει θέλει να διερευνήσει. Δηλαδή, τι να διερευνήσει, όταν νομίζω όλα είναι γνωστά. Απλώς προσπαθεί, νομίζω, γιατί πιστεύει σε αυτό, να βρει κάποια λύση στα ελληνοτουρκικά και φαντάζεται ότι η λύση αυτή μπορεί να προέλθει με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας κάθετος ΑΟΣ, η οποία όμως, ενώ είναι ο μόνος, αν θέλετε, χώρος στον οποίο δεχόμαστε να συζητήσουμε με την Τουρκία, ο οποίος όμως χώρος, προκειμένου να υπάρξει αυτή η επίλυση, περνά μέσα από μια σειρά προϋποθέσεων που δεν υπάρχουν στο τραπέζι και οι προϋποθέσεις αυτές είναι ότι δυστυχώς δεν έχουν φύγει από το τραπέζι οι απαιτήσεις της Τουρκίας για γκρίζες ζώνες, για γαλάζια πατρίδα και το καθεξής. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσει να υπάρξει οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, έτσι γίνεται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, πρέπει πρώτα το Διεθνές Δικαστήριο, στο οποίο λέμε ότι θα πάμε, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε να πάμε, το Διεθνές Δικαστήριο πρώτα πρέπει να αποφανθεί σε ποιον ανήκει η ξηρά. Ενώ λοιπόν αυτό για μας είναι πεντακάθαρο, όλα τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικά, η Τουρκία λέει ότι 150 κάτι νησίδια και βραχονησίδια στο Αιγαίο δεν είναι ελληνικά και είναι γκρίζες ζώνες. Άρα λοιπόν θα θέσει στο Διεθνές Δικαστήριο ως πρώτο θέμα προς εκδίκαση αν οι νησίδες αυτές και τα βραχονησίδια αυτά, μιλάμε για και ορισμένα από αυτά κατοικούμενα νησιά από Έλληνες πολίτες, αν λοιπόν αυτά είναι πράγματι ελληνικά. Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλετε, αναπόφευκτο να το ερευνήσει το Διεθνές Δικαστήριο, πλην εάν το συνυποσχετικό που θα υπογράψουμε με την Τουρκία, ξεκάθαρα η Τουρκία αποδεχθεί ότι δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση της ελληνικότητας των νησιών αυτών, μικρότερων ή μεγαλύτερων. Μήπως... αυτό δεν το βλέπω να βγαίνει. Μήπως είναι παγίδα όμως η Χάγη, κύριε Υπουργέ, ένα δικαστήριο το οποίο δεν το έχει αναγνωρίσει η Τουρκία, ένα το κρατούμενο επίσης. Από εκεί και έπειτα όμως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα τέτοιο διάλογο. Όταν, παραδείγματος χάρη, την ημέρα της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο επιλέγει ο Ερντογάν να βρεθεί στη Μεγαλόνησο και μάλιστα να πραγματοποιήσει μία πτήση χρησιμοποιώντας το αεροδρόμιο του ψευδοκράτους, όταν κάνει δηλώσεις και λέει ότι
με την εισβολή φέραμε την ειρήνη στην Κύπρο, στην περιοχή. Με όλη αυτή λοιπόν την προκλητική στάση από την πλευρά του Ερντογάν, από την πλευρά της Τουρκίας, η Αθήνα, εμείς, η κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός θέλει οπωσδήποτε να προχωρήσει σε αυτόν τον διάλογο. Mm-hmm. Πιστεύει ότι μπορεί να τα βρούμε σε εισαγωγικά με την Τουρκία και να πάμε μαζί με συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το θεωρώ εντελώς απίθανο, πλην εάν δεχθούμε τη σειρά των ετοιμάτων της Τουρκίας να συμπεριληφθούν σε αυτό το συνυποσχετικό, πράγμα που δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια ελληνική κυβέρνηση θα αποδεχθεί. Άρα λοιπόν, προσωπικά ήμουν πάντα εναντίον της προσφυγής στη Χάγη για τον απλό λόγο ότι αυτή ήταν η ελληνική θέση στη δεκαετία του 70 και επειδή δεν το βασανίζουμε και πολύ σε αυτή τη χώρα στον δημόσιο διάλογο, τότε είχε νόημα, γιατί όπως εξήγησα προηγουμένως, τότε δεν υπήρχε καμιά αμφισβήτηση της ξηράς στο Αιγαίο. Τώρα υπάρχει αμφισβήτηση της ξηράς από την Τουρκία. Λέει γκρίζες ζώνες, 152, ναι. Τώρα μάλιστα προσθέτει και τα μεγαλύτερα νησιά. Και επειδή λοιπόν οι θαλάσσιες ζώνες... Βοηθήσαμε κι εμείς, και όταν λέω εμείς εννοώ ως Ελλάδα, ως κυβερνήσεις, κάποιες κυβερνήσεις βοήθησαν στον γκριζάρισμα. Τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πράγματι λοιπόν, αν εννοείται τα ίμια, είχαμε αποτυχίες ως χώρα δυστυχώς στον διαχείριση τέτοιων επικίνδυνων καταστάσεων. Έχουμε λοιπόν μια, αν θέλετε, νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες και η οποία δεν μοιάζει με την κατάσταση της δεκαετίας του 70, όταν το Διεθνές Δικαστήριο πράγματι μπορούσε να δικάσει με ένα συνυποσχετικό την μοναδική διαφορά της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, διότι τότε δεν υπήρχε αμφισβήτηση περί της ξηράς, από την οποία, επαναλαμβάνω, ξηρά χαράσσονται οι θαλάσσιες ζώνες. Χωρίς ξηρά δεν υπάρχουν θαλάσσιες ζώνες. Mm-hmm. Όταν αμφισβητείται η ξηρά, δεν μπορούν να χαραχτούν οι θαλάσσιες ζώνες. Είναι τόσο απλό και δυστυχώς φαίνεται οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν. Άρα λοιπόν σήμερα δεν είναι η ίδια η κατάσταση. Πολύ περισσότερο που η Τουρκία λέει πλέον, κάνοντας μια ευθυή κίνηση από τη μεριά της, την είχα προβλέψει εγώ πριν από δεκαετίες δυστυχώς, δηλαδή λέει τώρα όλα τα θέματα στο Διεθνές Δικαστήριο. Να συζητήσουμε και τη στρατικοποίηση των νησιών, να συζητήσουμε και την κυριαρχία την ελληνική επί των νησιών αυτών, να συζητήσουμε και τα 10 μίλια, να συζητήσουμε και τα 12 μίλια, να συζητήσουμε τα πάντα στο Διεθνές Δικαστήριο, στην ουσία δηλαδή να αποφανθεί ένας δικαστής για το αν τα ελληνικά νησιά είναι πράγματι ελληνικά. Όσο και αν φαίνεται αδιανόητο, αυτή είναι η λογική του να πάμε σήμερα στη Χάγη. Και φοβάμαι ότι οι περισσότεροι δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό. Εσείς αυτό το σενάριο το βλέπετε να έρχεται σύντομα? Ναι, εννοώ, ελάτε να τα συζητήσουμε όλα μαζί, πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να βγάλει μία απόφαση και από εκεί και έπειτα να συμμορφωθούμε και εμείς και οι Τούρκοι ανάλογα με την απόφαση την οποία θα βγει από ένα δικαστήριο, ακόμα και αν αυτό είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχει ήδη ενεργοποιηθεί μια διεθνής μεσολάβηση. Δηλαδή υπάρχει ένας αόρατος μέχρι στιγμής ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και των Ευρωπαϊκών, οι οποίες χώρες προσπαθούν να φέρουν την Ελλάδα και την Τουρκία κοντά να βρουν λύση σε κάποια τουλάχιστον από τα προβλήματα που έχουμε με τη γειτονική χώρα. Και επειδή βιάζονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους λόγους κυρίως τους ενεργειακούς της Ανατολικής Μεσογείου, έχουν ανάγκη να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη με ενέργεια από την περιοχή και δεν μπορούν να περιμένουν ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο ακόμα και αν φτάναμε εκεί θα ήθελε 5 ή 10 χρόνια για να αποφανθεί επ' αυτών των προβλημάτων. Άρα τι να την κάνουν την ενέργεια μετά από 5-10 χρόνια? Το πρόβλημά τους είναι τώρα. Θέλουν λοιπόν μια, αν θέλετε, ταχεία διαδικασία έτσι ώστε, όπως έγινε μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, να μπορέσει να βρεθεί μια πρακτική λύση μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία θα βοηθήσει τον μείζονα στόχο που είναι οι δύο πρώην σύμμαχοι και μην σύμμαχοι μέσα στο ΝΑΤΟ να μπορούν να ζήσουν ένας δίπλα στον άλλον, να μπορούν να συνεννοούνται στα βασικά. Και από εκεί και πέρα, όσα προβλήματα μπορούν να λύσουν, ιδίως την οριοθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο και πολύ λιγότερο στο Αιγαίο, που είναι ένα σχεδόν αδύνατο να λυθεί πρόβλημα με τις θέσεις που υπάρχουν σήμερα μεταξύ των δύο πλευρών, άρα να λύσουν όποια μπορούν και να υπάρξουν κάποιοι πρακτικοί τρόποι
παραδείγματος χάρη, να πάρει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά που επιθυμεί, δηλαδή οικονομική βοήθεια, να άρουμε εμείς το οποιοδήποτε βέτο θα μπορούσαμε να θέσουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Εδώ λοιπόν έχουμε τρία παζάρια στην ουσία που γίνονται ταυτόχρονα. Ένα παζάρι είναι αυτό με τα F-16 και την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Παίζει σε αυτό δυνατά ο Ερντογάν. Δεύτερο παζάρι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου προσπαθεί να πάρει οικονομική βοήθεια, λέγοντας ότι ενδιαφέρεται για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ενδιαφέρεται για μια ειδική σχέση, δηλαδή πώς θα παίρνει μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να του βάζουν ένα δολομανδία που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει σε κάθε υποψήφιο μέλλον. Και το τρίτο παζάρι είναι τα καθαρά ελληνοτουρκικά. Αυτά όλα εξελίσσονται ταυτόχρονα μέσα στους επόμενους μήνες. Πιστεύω με πολύ γρήγορο τρόπο, διότι δεν, σε αυτές τις περιπτώσεις, αν αρχίσουν οι περιπλοκές, τότε θα υπάρξει πάλι μια αναβολή της όλης διαδικασίας, πράγμα που λογικά θα φέρει και το τέλος της, διότι προφανές είναι ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις, όχι μόνο στη δική μας χώρα, αλλά και ενδεχομένως ακόμη και στην Τουρκία, αν τελικά καταφέρουμε να πετύχουμε και κάτι καλύτερο από αυτό που φαίνεται σήμερα στον ορίζοντα. Το εύκολο, όπως φάνηκε τουλάχιστον σε εμάς, ναι, που είπε ο Ερντογάν για τη Σουηδία, ουσιαστικά είχε ως, ας το πούμε, παρονομαστεί το γεγονός ότι πήρε τρία διαφορετικά πράγματα ο Ερντογάν. Βεβαίως. Κέρδισε τρία διαφορετικά πράγματα. Ναι, ανάμεσα σε αυτά τα τρία έχει να κάνει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι, ο Ερντογάν πήρε μια σειρά από υποθέσεις και πήρε και κάποια, αν θέλετε, πράγματα στην τσέπη. Αυτά που πήρε στην τσέπη ήταν η διπλή ονομασία για τα στενά, δηλαδή να μπορούν να καλούνται τουρκικά στενά από όποιον θέλει. Πήρε επίσης την εξαφάνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους χάρτες του ΝΑΤΟ. Η Κυπριακή Δημοκρατία μετετράπησε στις τεταρμένες, αυτά είναι τα συγκεκριμένα. Τώρα πήρε υποσχέσεις στην ουσία. Έδωσε και αυτός υποσχέσεις ότι τον Οκτώβριο θα άρει το βέτο του και θα μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, αλλά και εκείνη η Τουρκία δηλαδή περιμένει ότι την ίδια περίοδο θα πάρει από τις ΗΠΑ την άρση της απαγόρευσης για τα F-16 με την προϋπόθεση, και εδώ είναι, αν θέλετε, πεδίο δόξης λαμπρό για την Ελλάδα, να πετύχει προϋποθέσεις, αν και φυσικά η πρώτη μας επιθυμία είναι να μην πάρει η Τουρκία αυτά τα όπλα. Διότι ασφαλώς αυτά τα όπλα, όσο και αν είναι, αν θέλετε, κατώτερα των F-35 που εμείς υπολογίζουμε να πάρουμε σε μερικά χρόνια, όσο να είναι μια τεράστια ενίσχυση της τουρκικής στρατιωτικής μηχανής, και αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα με κανέναν τρόπο. Θέλω να κλείσουμε με το εξής, κύριε Υπουργέ. Τι πληρώνουμε ουσιαστικά ως Ελληνισμός? Ο Ελληνισμός τι πληρώνει απέναντι στη Δύση, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στο ΝΑΤΟ? Βλέπουμε ότι προκειμένου να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, έπεσαν όλοι πάνω στον Ερντογάν, διαπραγματεύτηκαν σκληρά μαζί του, του έδωσαν αυτά τα οποία ήθελε. Ο Ερντογάν λειτουργήσε ως αλεπού στο παζάρι και πήρε αυτά τα οποία ήθελε, αλλά σε κάθε περίπτωση είδαμε ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πλευρά του δυτικού κόσμου προκειμένου να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Κάτι τέτοιο δεν το έχουμε δει για την Κύπρο. Κάτι τέτοιο δεν το έχουμε δει για τα ελληνικά συμφέροντα, για τα εθνικά μας συμφέροντα. Όταν εμείς οριζόμαστε, σφυρίζουν αδιάφορα στην καλύτερη περίπτωση ή μας πιέζουν προς την αντίθετη κατεύθυνση των δικών μας θεμάτων, των δικών μας θέλω, για να συνυπογράψουμε σε κάτι αρνητικό για τη χώρα. Γιατί αυτό? Μήπως το όχι στο σχέδιο Ανάν, κάτι άλλο? Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όταν χάνεις μάχες, τις χάνεις κατά 50% γιατί εσύ δεν χειρίζεσαι καλά τα θέματα, και κατά 50% γιατί βεβαίως ο διεθνής περίγυρος δεν είναι για να σου εξυπηρετεί εσένα σε όσα ζητάς. Θα πρέπει λοιπόν να χτυπήσεις το χέρι, θα πρέπει να εκβιάσεις, θα πρέπει να ασκήσεις βέτο. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που τα λέει όλα. Η Ελλάδα είναι 40 χρόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έβαλε ποτέ, μα ποτέ, βέτο απέναντι στην Τουρκία. Σκεφτείτε ότι οι μοναδικές φορές που η Ελλάδα έβαλε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου για το πιο άσχετο των θεμάτων, το Τσάντ τότε και το κορεάτικο τζάμπο που είχε ρίξει η Σοβιετική Ένωση. Αυτή η χώρα έχει πραγματικά μυαλό? Αυτή η χώρα έχει στρατηγική? Όταν τα όπλα που της δίνει η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα χρησιμοποιεί? Όταν λοιπόν
ψεύουμε τους άλλους για το ότι προωθούν τα συμφέροντά τους, δεν πρέπει να κοιτάμε κι εμείς οι ίδιοι τι κάνουμε? Συνδέσαμε εμείς αποτελεσματικά τον πόλεμο στην Ουκρανία, που πήγαμε και δώσαμε χωρίς καμία προϋπόθεση όλη τη βοήθεια στην Ουκρανία? Βεβαίως επί της αρχής συμφωνούμε να ενισχύσουμε την Ουκρανία, αλλά τα δώσαμε όλα χωρίς να πάρουμε ένα αντάλλαγμα? Δηλαδή, όλοι αυτοί που εμείς βοηθούμε, η Σουηδία που ανοίξαμε την πόρτα και εμείς χωρίς καν συζήτηση και δηλαδή να μπουν να μας πούνε αν εσείς οι ίδιοι δεχτείτε επίθεση από μια άλλη χώρα, θα τρέξουμε εμείς να σας ενισχύσουμε? Η Ελλάδα είχε δικαίωμα να μπλοκάρει την διεύρυνση του ΝΑΤΟ με τον έξυπνο τρόπο που εγώ είχα προτείνει εδώ και επιτρέψαμε τον όρο έξυπνο εδώ και μερικούς μήνες, βάζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία να μπει μπροστά και να ζητήσει και εκείνη ένταξη στο ΝΑΤΟ. Όπως είχαμε κάνει παλαιότερα με την ένταξη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής με το βέτο στο Βουκουρέστι για το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, εσύ τα όπλα σου δεν τα χρησιμοποιείς. Όταν δεν έχεις μια σοβαρή στρατηγική, δεν κάθεσαι να σκεφτείς, αξίζει σήμερα να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης? Είναι οι ίδιες οι προϋποθέσεις που ήταν στη δεκαετία του 70? Όχι, δεν είναι. Κινδυνεύουμε να βρεθούμε η Χάγη να αποφασίζει για θέματα ελληνικής κυριαρχίας. Και τότε ποιος θα τη σταματήσει? Είναι λοιπόν πράγματα που πρέπει να τα σκεφτούμε εμείς οι ίδιοι πριν ψέξουμε τους ξένους και αυτοί τα συμφέροντά τους πρόθυμα. Έτσι δεν είναι? Και στη διπλωματία λοιπόν με το ναι δεν φτάνεις πολύ μακριά με τα συνεχόμενα ναι. Όσο και αν το παίζεις καλό παιδί, κάποια στιγμή θα βρεθείς να είσαι μετέωρος. Με μυαλό όμως, έτσι, όχι άτσαλα, γιατί το άτσαλο γυρίζει μπούμεραγκ. Χρειάζεται με μυαλό έξυπνες κινήσεις εκεί όπου μπορούμε αυτό να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, κύριε Βαλινάκη, κύριε Υπουργέ. Yeah. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Yeah. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Κυρία Γαλάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Προβληματίστηκα με αυτά που άκουσα από τον κύριο Βαλινάκη και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις και ως καθηγητής διεθνών σχέσεων, επειδή τα έχει μελετήσει αυτά τα ζητήματα, το γεγονός ότι βλέπει ένα σενάριο και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να φτάνουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και μάλιστα με μια πιο διευρυμένη ατζέντα, νομίζω ότι μας ανησυχεί όλους. Νομίζω ότι η διευρυμένη ατζέντα, αν εννοείς τη συζήτηση και το ενδεχόμενο υποχωρήσεων ή ελαστικότητας της τάσης της Ελλάδας σε κάποια πράγματα, νομίζω ότι το έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, γιατί σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Sky, την είδες κι εσύ, είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τουρκία είναι θεμητή, αν έχουμε την ευκαιρία, και συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις. Τώρα, το ποιες θα είναι αυτές οι υποχωρήσεις είναι το θέμα, το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Επίσης, ότι ναι, μεν στα θέματα και εθνικής κυριαρχίας και συνόρων σαφώς είμαστε ανυποχώρητοι, αλλά και εκείνος έχει μιλήσει για συζήτηση και υποχωρήσεις. Το θέμα είναι ποιες θα είναι αυτές. Θα έχουν να κάνουν με το Καστελόριζο, για παράδειγμα. Το έχει σκεφτεί αυτό? Πολλά πράγματα είναι πάνω. Θα έχει να κάνει με το Αιγαίο, θα είναι με τον εναρμονισμό του εναέριου χώρου. Είναι θέμα το πού και σε ποιο σημείο θα χρειαστεί να κάνουμε πίσω. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι εικόνες που είδαμε, επέλεξε ο Ερντογάν να πάει στο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου, 49 χρόνια από την εισβολή. 49 χρόνια από την ημέρα που ελδικάρι, που στρατιώτες εθνικής φρουράς έχασαν τη ζωή τους από την εισβολή των Τούρκων. Και έκαναν ολόκληρη στρατιωτική παρέλαση. Να σου πω, στο μυαλό του Ερντογάν και της πολιτικής του Ερντογάν αποκαλείται ειρηνευτική πράξη. Ότι φέραμε τη σταθερότητα στην περιοχή για να πάψουν οι εθνοπραξίες. Στο μυαλό... Ειρηνευτική επιχείρηση την αποκαλείται. Στο μυαλό του Ερντογάν, μαζί με το ψευδοδόγμα της γαλάζιας πατρίδας, δεν θα το αποκαλέσω δόγμα, θα το πω ψευδοδόγμα, έτσι. Στο μυαλό του Ερντογάν ήρθανε οι Τούρκοι και φέρανε την ειρήνη στην περιοχή, γιατί ήταν μια ταραγμένη περιοχή. Με την ίδια λογική μιλάνε για γαλάζια πατρίδια. Με την ίδια λογική, ενδεχομένως, γιατί επισήμως δεν υπήρξε τοποθέτηση από την πλευρά των τουρκικών αρχών, έχουν επικαλεστεί εργασίες από ό,τι ξέρουμε, θα μείνει κλειστή η Παναγία Σουμελά. Λοιπόν, αυτό θα ήθελα, αν μπορείς, Βαγγέλη Μαλίγκογλου και η Νεκταρία Δασκαλάκη, την εικόνα στο πενταδάκτυλο, αυτό το χάρτη, αυτή τη σημαία της
του, πώς να το πω τώρα, του ψευδοκράτους, να το πούμε έτσι. Αυτό το βλέπουν κάθε πρωί που ξυπνάνε οι Ελληνοκύπροι. Κάθε πρωί που ξυπνάνε. Φαίνεται από τη Λευκωσία, από οποιοδήποτε σημείο της Λευκωσίας, από όπου κι αν είσαι και κοιτάξεις προς τον πενταδάκτυλο, βλέπεις αυτό το πράγμα το οποίο έχουν φτιάξει οι Τούρκοι. Η Τουρκία είναι Τουρκία. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι, και έτσι θα συνεχίσει. Δεν έχει αλλάξει πολιτική η Τουρκία. Φαινομενικά κάποιοι μπορεί να πιστέψανε ότι ναι, σίγουρα έρχεται λίγο πιο κοντά προς τη Δύση ο Ερντογάν, αλλά η Τουρκία παραμένει Τουρκία. Αυτό σημαίνει... Αυτό αν μπορούμε να το φέρουμε μπροστά, Βαγγέλη Μελικόγλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό. Το οποίο το ασβεστώνουν ανά τρεις μέρες. Η Τουρκία δεν θα κάνει πίσω. Ανά τρεις μέρες. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις της Τουρκίας. Όσα μπορέσει να πάρει η Τουρκία, θα τα διεκδικήσει και θα το φτάσει μέχρι το τέλος να μπορέσει να τα πάρει. Το θέμα είναι, θα μου επιτρέψεις να πω, ότι εμείς που θέλουμε να λέμε και λέμε ότι ανήκουμε στη Δύση, ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε και εμείς μέχρι ποιο σημείο θα συζητήσουμε και μέχρι ποιο σημείο θα υποχωρήσουμε. Δεν ξέρω μέχρι που θα υποχωρήσουμε σε αυτά τα θέματα, Σοφία, αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Να έρθουμε στα δικά μας, στα αμιγώς δικά μας, στην καθημερινότητά μας. Είπαμε, είναι φωτιά τα εξωτερικά, είναι φωτιά και τα εσωτερικά. Από πού να το πιάσεις, πού να τα αφήσεις. Σωστό. Λοιπόν, δικαιοσύνη. Άνοιξες μεγάλο θέμα. Πολύ προσωπικά το άνοιξα και το θέμα. Επίκαιρο. Πιο επίκαιρο δεν γίνεται. Λοιπόν, τα mail τα οποία στέλνετε, τα μηνύματά σας γενικότερα και στο Facebook και στο Instagram και σε μένα αλλά και στη Σοφία τη Γαλάνη για θέματα τα οποία άπτονται της δικαιοσύνης είναι πραγματικά απίστευτα πολλά. Σε σημείο ανησυχητικό. Και να μας στέλνετε οτιδήποτε είτε αφορά εσάς, είτε έτσι υποπέφτει στην αντίληψή σας και με στοιχεία εμείς θα τα ασχολούμαστε και θα τα αναδεικνύουμε στην εκπομπή. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, και το ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας διαμαρτύρονται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Τρομερές πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στις αποφάσεις των δικαστηρίων, στις αποφάσεις. Στην όλη διαδικασία, στην όλη νομίζω. Διαδικασία. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα ξεκινήσεις, είτε θα κινήσεις εσύ διαδικασίες, είτε κάποιος άλλος για οποιαδήποτε δικαστική υπόθεση, θυμάσαι, κάθε φορά αυτό συζητάμε. Ότι μέχρι να γίνει το ένα, μέχρι να γίνει το άλλο, μέχρι να βγει η απόφαση, εδώ υπάρχει μέχρι κίνδυνος παραγραφής σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, έχεις και εσύ τα δίκια σου, έχεις κάνει και το ρεπορτάζ. Για να δούμε για όλα αυτά τι λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο κύριος Νεβεσός. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με ακριβώς αυτό. Επειδή είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, και μέσα σε όλα τα θέματα τα οποία συζητήσατε ήταν αυτό ακριβώς, η ταχεία και ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Προχτές δημοσιεύτηκε μια απόφαση, δεν ξέρω αν το είδατε, μια δημοσιογραφική είδηση, ότι μετά από 19 χρόνια δόθηκαν οι αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων του μοιραίου του στοιχήματος του ΣΥΝΟΚ που είχε πέσει στο Άγιο Όρος, να θυμάστε. Ασφαλώς. Πέρασαν 19 ολόκληρα χρόνια. Έχουν πεθάνει και οι συγγενείς των συγγενών. Μετά από 19 χρόνια. Ακριβώς αυτό. Για να πάρουν αποζημίωση οι άνθρωποι που έχασαν, οι συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε εκείνο το μοιραίο δυστύχημα. Την επόμενη μέρα από το συγκεκριμένο δυστύχημα, επειδή ήταν τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, έκανα την πρώτη ερώτηση στον τότε Πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή. Δεν με αναγνωρίζω στα βίντεο και στις φωτογραφίες, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βερβεσέ. Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Γιατί όμως αυτό, κύριε Πρόεδρε? Καταλαβαίνετε γιατί αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο και έτσι λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πεθάνει και οι συγγενείς των συγγενών σας, λέω. Καταλαβαίνετε. Γιατί μιλάμε για κληρονόμους δεύτερης γενιάς, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις για κάποιον άνθρωπο που πέθανε πριν από 19 χρόνια. Τελικά λοιπόν η και δικαιοσύνη. Και ενδεικτικά και αυτό που λέει τώρα ο κύριος Βερβεσός, εδώ ακόμα και στη δίκη για το μάτι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παραγραφής, κύριε Βερβεσέ, όταν πάμε από αναβολή σε αναβολή. Τα 6 χρόνια από το μάτι και ακόμα δεν έχει βγει πρωτόδικη απόφαση. Και σε αυτό λοιπόν υπάρχει, φαντάζομαι, μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Όταν καθυστερούμε συνεχώς
ξανά και ξανά. Συναντήσατε τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στην Κατερίνη, στα πλαίσια της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων, βρεθήκαμε με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος πράγματι αφιέρωσε για πρώτη φορά 5 ώρες ολόκληρες να κάτσει να ακούσει τα προβλήματά μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Θετικό πρώτα απ' όλα το πρώτο βήμα το οποίο έγινε στο να συναντηθείτε, στο να μιλήσετε με λεπτομέρεια. Μιλήσατε αρκετή ώρα, έχω μάθει. Οπότε ένα πρώτο θετικό βήμα έχει γίνει. Έκατσε και τις 5 ώρες και σημείωνε και κρατούσε σημειώσεις επί όλων των θεμάτων που θέταμε. Και αυτό μας εξέπληξε ευχάριστα, αφού έκατσε ο νέος υπουργός και αφιέρωσε 5 ώρες από τη ζωή του. Δεν ήρθε να πει κάτι και να σηκώθει να φύγει, όπως είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Έκατσε 5 ώρες, συνειλάγει μαζί μας, συζήτησε μαζί μας, άκουσε τους προβληματισμούς μας, μας είπε τους δικούς του. Και κάναμε μια πολύ σημαντική και γόνιμη προσέγγιση. Ελπίζουμε αυτή η κουβέντα να μην μείνει στα λόγια και να βγάλει και αποτελέσματα. Ένα λοιπόν από τα θέματα, αυτό το οποίο είπε η Σοφία Γαλάνη, είναι η ταχεία και ορθή απονομή της δικαιοσύνης και μάλιστα αυτό το οποίο του είπατε και του δώσατε και ως σημείωμα αποτελεί πρόταγμα για κάθε δημοκρατική πολιτεία και αναγκαία συνθήκη για την ουσιαστική διασφάλιση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών. Και ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες που παρατηρούνται, να βελτιωθούν δικονομικές ρυθμίσεις, ιδίως ως προς νέα τακτική, να υπάρξει ουσιαστική επιθεώρηση των δικαστηρίων και να γίνουν άμεσα προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων. Ανυπομονώ να ακούσω ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε όλα τα αιτήματα που του λέγαμε ήξερε το πρόβλημα και το γνώριζε, γιατί είναι, από μια είναι ο ίδιος δικηγόρος, ήταν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στα Κυλικής για κάποιο χρονικό διάστημα, έχει γυναίκα δικαστήνα, έχει αδελφό αντισαγγελέτο Ρυπάγου, έχει 2 γιους νομικούς, άρα ήξερε τα προβλήματα και δεν ήταν κάτι το οποίο δεν το γνώριζε. Δηλαδή δεν λέγαμε πράγματα τα οποία τα βγάλαμε από το κεφάλι μας, λέγαμε πράγματα τα οποία τα έχει ζήσει και ο ίδιος στην καθημερινότητά του. Προφανώς, πολλή ώρα συζητάγαμε επί των λύσεων. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι, το θέμα εδώ δεν εντοπίζει το πρόβλημα. Όποιος παρικεί στην Ιερουσαλήμ ξέρει το πρόβλημα. Ξέρει πόσο κάνει να βγει μια ποινική υπόθεση. Ξέρει πόσο καιρό κάνει να προσδιοριστεί μια αστική υπόθεση στην Αθήνα. Ξέρει πόσο καιρό κάνει να πάρει κάποιος μια τελεσίδικη απόφαση. Ξέρει τι σημαίνει για τον πολίτη ένα αδίκημα μετά από, να φτάνει στο ακροατήριο μετά από 10 χρόνια. Έχει ξεχάσει. Εδώ το θύμα ταλαιπωρείται, ο θήτης είναι στην καλύτερη θέση, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί όταν μετά από 10 χρόνια κάποιος δικάζεται, είναι αυτό που λέμε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, για την υπόθεση του απλού πολίτη, ο οποίος περιμένει να βρει το δίκαιο του μετά από μια σύντομη διαδικασία. Είναι διατεθειμένοι να κάνουν κάτι όμως και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, επιτέλους. Όλα τα πράγματα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Εγώ μένω στο ότι άκουσαν τα προβλήματα, άκουσαν τις προτινόμενες λύσεις. Μπορείτε να μας αναφέρετε μία ενδεικτική προτινόμενη λύση που είπατε. Κοιτάξτε, μία προτινόμενη λύση είναι πολύ απλά στο κομμάτι της λεγόμενης νέας τακτικής διαδικασίας. Αντί μετά από 120 μέρες να περιμένουμε 3 χρόνια να πάρουμε δικάσιμο, να κλείνει ο φάκελος και να πηγαίνει στο γραφείο του δικαστή για να βγάζει απόφαση. Μία ενδεικνυόμενη λύση είναι να επιταχύνουμε τους ρυθμούς προσλήψεων των δικαστικών υπαλλήλων. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα, ο ρυθμός είναι ένας. Η δικαστή στατιστική σε 0,97 υπαλλήλους, ενώ στην Ευρώπη είναι 1 προς 2,3. Η τρίτη λύση ήταν να βρεθούν όλες οι υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια, των διοικητικών δικαστηρίων, να πηγαίνουν σε επιτροπές επίλυσης δικαιοφανών προσφυγών και πολλές από αυτές να τελειώνουν σε προδικαστικό στάδιο. Η επόμενη λύση είναι η προώθηση του θεσμού της διαιτησίας, ώστε να λύνονται πολλές υποθέσεις του δημοσίου με διαιτητική επίλυση όπου αφορούν μεγάλες επενδύσεις, όπου αφορούν επενδύσεις που έχουν βαλτώσει στα δικαστήρια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, φωτοβολταϊκά πάρκα, ξενοδοχειακές μονάδες που εκκρεμούν χρόνια στα δικαστήρια και αυτές φέρνουν πίσω τη χώρα και σε επίπεδο ανάπτυξης και σε επίπεδο εργασιών και σε επίπεδο θέσεων εργασίας. Μπορώ να μιλάω πολλές ώρες. Όλα αυτά και να προσλάβουν υπαλλήλους, να βάλουν και κλιματιστικά, τους είπατε, κύριε Βερβεσέ, γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι κλειστό το εφετείο Αθηνών εν μέσω καύσωνα, γιατί δεν δουλεύουν τα κλιματιστικά, το ξέρετε καλύτερα. Αυτό αφορά τις συνθήκες εργασίας. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι όταν διώχνουμε τους υπαλλήλους.
Και δεν προχωράνε υποθέσεις. Με ρωτήσατε για την επιτάχυνση. Αν μου λέγατε για τις συνθήκες απονομής, θα σας έλεγα ότι τα κλιματιστικά... Όχι, ναι, δεν το λέω για εσάς, προς Θεού. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκή χώρα... Με δαπάνες του δικηγορικού συλλόγου. Λάμπες στο εφετείο βάζουμε εμείς. Με δικά μας χρήματα. Α, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Με γι' αυτό το είπα. Το ξέρω, κύριε Γεωργιός. Κλιματιστικά στο εφετείο είναι χαλασμένα 2 χρόνια. Στα διοικητικά δικαστήρια, με το που πέφτει ο ήλιος πάνω στην Τζαμαρία, η θερμοκρασία ανεβαίνει κατά 7 μονάδες. Να τους διώχνουνε, 12 η ώρα σπίρα, τους διώχνουνε. Λόγω του καύσα, να τους διώχνουνε τους ανθρώπους. Ναι, δεν μπορούν να μείνουν. Γιατί δεν μπορεί να δεν δουλεύουν τα κλιματιστικά, τους διώχνουνε. Λέει μετά τις 12. Είχαμε προχτές το υπόγειο του 16, είχαμε 2 λιποθυμικά επεισόδια. Δεν πήγε γιατρός να τα επιληφθεί και πήγε γιατρός του γεωργού στόχου για τα επιληφθεί. Σας βλέπω σε λίγο καιρό να αγορεύετε και να πηγαίνετε μαζί με τους δικαστές στις κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου και της Περιφέρειας. Προφανώς δεν είναι ειδικά διαμορφωμένες για δικαστικές αίθουσες. Αστειεύομαι με αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συμπαθάτε με. Συγγνώμη, συμπαθάτε με για την αντίδρασή μου. Αλλά είναι δυνατόν εν έτη 2023 σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματάνε οι διαδικασίες επειδή λόγω καύσωνα πρέπει να φύγετε, διότι δεν λειτουργούν τα κλιματιστικά. Το χειμώνα στο εφετείο δικάζουμε με τα παλτά. Δεν μπορεί να δικάσει χωρίς παλτό στο εφετείο, αν δεν φοράς το παλτό σου στην αίθουσα. Δεν λειτουργεί ο κλιματισμός 2 χρόνια στο εφετείο. Γι' αυτό ακριβώς το έθεσα. Και έγινε και αυτοψία του κύριου Φλωρίδη με τον κύριο Μπούγα, άρα και αυτό το ξέρουνε. Γι' αυτό πήγανε, τα είδανε. Το θέμα δεν είναι να πάει ο υπουργός, να πάει ο τεχνικός που φτιάχνει το μηχάνημα. Όχι, απλά το ξεκαθαρίζουμε ότι τα ξέρουνε και είναι ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα ξέρουν. Καθόλου. Δεν υπάρχει αυτή η λεγόμενη, παλιά υπήρχε Επιγιανόπουλο η Θέμης Κατασκευαστική, η οποία ήταν μια εταιρεία του δημοσίου, η οποία όποτε παρουσιόταν πρόβλημα σε οποιοδήποτε κτίριο, αποσπασμένο τζάμι μέχρι ασθενή που δεν λειτουργούσε, μέχρι κλιματιστικό μηχάνημα, αμέσως επιλαμβανόταν το θέμα του και το έλυνε. Τώρα αυτή είχε ενσωματωθεί στον ΟΣΚ, όπως και έχει γίνει ΚΤΥΠ. Η ΚΤΥΠ πλέον δεν υπάρχει καθόλου υπηρεσία που να λειτουργεί στα δικαστήρια της Ελλάδος. Στη σχολή μελπίδουν τα τζάμια και τα κουφώματα είναι παλιά. Δεν έχουν αντικατασταθεί στη μια μεριά, είναι μόνο στη μισή μεριά. Τα μάρμαρα πέφτουν, οι σοβάδες πέφτουν. Μιλάμε για εικόνες τραγικές. Αν μπείτε μέσα στην αίθουσα, όλα τα κλιματιστικά πάνω και τα έχουν χαλάσει και πέφτουν τα νερά από τις υδροροές. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά, τι να σας ρωτήσω, για την κατάσταση στα υποθηκοφυλακία που δεν έχουν κάνει τεκμηρίωση, που δεν είναι στήδες οι φάκελοι. Εδώ μας λέτε να πούμε ότι αναγκάζετε να αλλάζετε λάμπες εσείς στο εφετείο. Πρέπει να πάτε στα υποθηκοφυλακία, πρέπει να πάτε στις 3 το πρωί στα κλιματολογικά γραφεία, να πιάσετε ουρά ή να βάλετε κάποια εταιρεία διεκπαιρέωση, η οποία πάει και πιάνει ουρά για εσάς, να τη δώσετε ένα 50 για να σας φυλάει τη σειρά. Από τις 3 το πρωί γράφονται στον κατάλογο, για να ανοίξει 8.30 το πρωί το κλιματολογικό γραφείο. Θα έχετε δει τι συμβαίνει στην Αριστοτέλους κάθε μέρα. Έχουμε δει και τις και φανταστείτε τώρα να γίνεται με συνθήκες κάψωνα. Δηλαδή κάθε μέρα μην τα είσαι που έκλεισε και δεν λειτουργούσε το κλιματολογικό. Χθες η ώρα ήταν από τις 3 το πρωί μέχρι τις 8.30 και περιμένουν μέχρι τις 1 και τις 2 να εξυπηρετηθούν. Και κάνουν 5 με 6 μήνες να πάρουν το κλιματολογικό φύλλο, στο γράφο κάνουν 2 χρόνια να πάρουν πιστοποιητικό. Εδώ δημιουργούνται και το έχετε γράψει στην ανακοίνωσή σας, κύριε Βερβέσε. Δημιουργούνται και σοβαροί κίνδυνοι απώλειας δικαιωμάτων και όσον αφορά σε υποθέσεις που πραγματικά προσπαθείτε και εσείς οι δικηγόροι να βγάλετε άκρη, γιατί μέσα σε όλο αυτό το χαμό, στο υποθηκοφυλακείο ή στα κτηματολογικά γραφεία, άντε να βγάλετε άκρη. Εδώ υπάρχει τεράστιο κίνδυνο. Έχουν χαθεί φάκελοι, έχουν γραφεί διπλά δικαιώματα. Ειδικά στο υποθηκοφυλακείο Αθήνας, στη φάση της μετατροπής, έχουμε πολλά καταγγελίες για πολλά περιστατικά, τα οποία έχουν δημιουργηθεί ζητήματα απώλειας φακέλων ή εγγραφής διπλών εγγραφών και μια σειρά από θέματα που ταλανίζουν πάρα πολύ σοβαρά την ασφάλεια των συναλλαγών. Για να πάρεις ένα δάνειο πρέπει να εγγράψεις προσημείωση. Για να προχωρήσει μια επένδυση πρέπει να γίνει εγγραφή του βάρους. Για να μπορέσει να δεις, για να προχωρήσεις μια μεταβίωση, μια κληρονομιάς. Δεν μιλάμε για καθημερινά φαινόμενα που ασχολούν όλο τον κόσμο. Είναι ένας κυκαιώνας, δηλαδή ειλικρινά σας μιλάω, η υπόθεση κτηματολογικό γραφεία, η υποθηκοφυλακία, παραπέμπει σε χώρες τριτοκοσμικές. Θέλω να υπάρχουν υποθέσεις, υπάρχουν εν πάση περιπτώσει παραδείγματα ανθρώπων που έχουν χάσει ακόμα και περιουσίες
λόγω αυτής της κατάστασης. Που δεν μπορούν να αποδείξουν ότι τους ανήκει, παραδείγματος χάρη, ένα οικόπεδο ή ένα σπίτι. Έχουν χάσει δικαιώματα και είναι στα δικαστήρια με αποζημιωτικές αγωγές κατά του ελληνικού δημοσίου ή έχουν χάσει τα δικαιώματα και δεν έχουν και τίποτα να κάνουν και οι άνθρωποι έχουν μείνει στον άσο ή έχουν χάσει το δικαίωμά τους. Είναι καθημερινά αυτά που ζούμε. Τι λέτε τώρα, δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί είτε να ήταν αμελής, να μην έχει τους τίτλους ιδιοκτησίας και επειδή τους έχουν χάσει εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται, οι άνθρωποι δεν μπορούν να διεκδικήσουν την περιουσία τους. Έχει χαθεί δικογραφία στο υπόγειο του κτηρίου, του εφετείου που στηβάζουν τις δικογραφίες. Ναι. Πέρσι πλημμύρισε, οι δικογραφίες χαλαθήκανε. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, και τις ψάχνουν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Το υπόγειο δεν είχε πλημμύρισει και καταστραφήκαν οι δικογραφίες. Και έπρεπε να ξαναγίνει ανασύσταση. Αντιλαμβάνεστε πόσα πολλά προβλήματα δημιουργούνται. Όταν δεν έχουμε λύσει τα βασικά, είναι αυτό που λέμε πριν. Όταν έχεις φαντάζεσαι να πλημμυρίζει το πρώτο δικαστήριο της χώρας, το εφετείο Αθήνας, που φυλάσσονται όλες τις δικογραφίες του πρωτοδικείου. Ούτε τριτοκόσμιο. Ηλεκτρονικό, ναι, και φαντάζομαι. Ηλεκτρονικά αφήστε, δεν υπάρχουν, δεν φυλάσσονται. Ηλεκτρονικά είναι μόνο οι καταθέσεις και όχι όλες. Γίνονται ηλεκτρονικά οι καταθέσεις μόνο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως εφ' όλης της ύλης και ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Αυτά λέγονται, αυτά είναι για προεκλογικά, δεν είναι. Τελειώσαμε οι εκλογές τώρα. Δεν λέω, παράσαμε αυτά. Δεν είναι, αυτά είναι για να τα λέμε για τις εκλογές. Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά. Αυθορμήτως για εμάς μας έρχονται απορίες, κύριε Βερβεσέ. Λοιπόν, όλα είναι σε μορφή ή έγγραφη ακόμα. Συναντηθήκατε και με τον νέο Υπουργό Ψηφιακής, με τον κύριο Παπασεργίου. Συναντηθήκαμε με τον κύριο Κυρανάκη, τον κύριο Υφυπουργό. Α, με τον κύριο Κυρανάκη, όχι αυτό με τον Υπουργό. Αυτός είναι αρμόδιος για τα κτηματολογικά γραφεία. Μάλιστα. Τι σας είπε ο κύριος Κυρανάκης, γιατί φαντάζομαι ότι όλα αυτά... Θα κάνει ό,τι μπορεί να λύσει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Μάλιστα. Το ότι μπορεί είναι λίγο όριστο, βέβαια. Ναι, εδώ ακόμα, δηλαδή θα πρέπει να φτιάξει ηλεκτρονικό αρχείο διασύνδεσης των κτηματολογικών γραφείων. Θα πρέπει να έχει ηλεκτρονικά να τηρείται η ουρά το πρωί, για να μην πηγαίνει στις 5 το πρωί. Θα πρέπει να καταδίδεται ηλεκτρονικά η πράξη των συμβολογράφων και των δικηγόρων, ώστε να μην περιμένουν οι άνθρωποι μία ώρα στην ουρά και δύο και πέντε για να καταθέσουν την πράξη τους. Θα πρέπει να προσληφθούν υπάλληλοι στα κτηματολογικά γραφεία. Θα πρέπει να επεκταθεί το Μητρό Δικηγόρων που εξυπηρετεί πολίτες στα κτηματολογικά. Θα πρέπει να βγει ενιαίος κατάλογος με όλες τις πράξεις που πρέπει να μην γίνονται. Θα. Και πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό το θα, έχω την εντύπωση, κύριε Βερβεσέ. Έχω βαρεθεί να το ακούω. Λοιπόν, τώρα επειδή εσείς διεκδικείτε. Με λόγια φτιάχνουμε ανώγια για εκατόγια στην Ελλάδα. Είστε σαφείς. Εσείς επειδή διεκδικείτε κιόλας για να λυθούν και διάφορα έτσι οικονομικά αιτήματα του κλάδου σας, κύριε Πρόεδρε. Γιατί όντως. Τώρα τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω αυτά. Κοιτάμε να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Ναι, μέσα σε όλα τα άλλα. Μέσα σε όλα τα άλλα, νομίζω ένα από τα αιτήματα που πρέπει να θέσετε είναι βαρέα και ανθυγιεινά αίσθημα. Διότι με όλες αυτές τις δυσκολίες που συναντάτε... Ξέρετε ότι οι δικηγόροι δεν είναι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και δεν έχουν ένσημα. Πληρώνουν από την τσέπη τους την ασφάλισή τους. Η οποία έχει αυξηθεί, όπως είδατε, για τον τελευταίο χρόνο με τις αποφάσεις του κ. Χατζηδάκη κατά 10%. Και έτσι και αυτά την πληρώνουν από την τσέπη τους οι δικηγόροι. Δεν είναι μισθωτοί ώστε να την πληρώνει ο εργοδότης τους. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και το 1 ξέρετε... τρίτο του κλάδου σήμερα είναι σε ρύθμιση. Επειδή μιλάμε για κλάδο υψηλά αμοιβόμενο και φοροδιαφεύγοντο. Λοιπόν, το 1 τρίτο του κλάδου είναι σε ασφαλιστική ρύθμιση και σε φορολογική ρύθμιση. Είναι σε 120 δόσεις. Και οι πιο πολλοί πλέον δυνατούν να τις πληρώσουν αυτές τις δόσεις και τις ρυθμίσεις. Ναι, και πρέπει να καταλάβει αυτή η πολιτεία κάποια στιγμή ότι. Εσείς οι δικηγόροι είναι όπως με εμάς τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι και πολύ καλά κάνουν γιατί έχουν πετύχει στη ζωή τους, που ο κόσμος τους λέει μεγαλοδημοσιογράφους. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι που παίρνουμε κανονικούς μισθούς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους δικηγόρους. Κρίνουν, όταν μιλάνε για τους δημοσιογράφους και τους δικηγόρους και κάνουν κριτική, αναφέρονται σε αυτούς που κάνουν κάθε βράδυ και πάνε και τρώνε και πίνουν μαζί παρέα με τους φίλους και τους κολλητούς τους. Δεν αναφέρω τους καθημερινούς ανθρώπους, γιατί δεν ξέρουν ποιοι είναι οι καθημερινοί άνθρωποι. Δεν τους γνωρίζουν. Γνωρίζουν αυτούς τους μεγαλοδικηγόρους ή τους μεγαλοδημοσιογράφους με τους οποίους συνεγελάζουν στις ημερήσια βάσεις. Έχει σημασία όμως να το λέμε ότι οι δύο-τρεις δεν κάνουν το σύνολο. Που είναι στο λιοπύρι για να κάνει τις φωτιές και τον δικηγόρο που στείνεται τις 3 το πρωί για να πάρει ένα πιστοποιητικό βαρόν για έναν άνθρωπο να πάρει το κληρονομικό του δικαίωμα.
Κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε ότι εδώ έχετε φωνή, ελεύθερη φωνή. Σας ευχαριστώ πολύ και ξέρω ότι πολύ καλά πάντοτε μου δίνετε βήμα για να μιλάω. Βέβαια δεν μου το δίνουν και άλλα κανάλια κοινωνίας, διότι αυτά προφανώς ενοχλούν που λέω και δεν θέλουμε να είμαστε ενοχλητικοί προς το κράτος και στην κυβέρνηση. Θέλω να είμαστε πάντα αρεστοί. Και όχι είναι η χώρα των αρεστών και όχι των αρίστων εδώ. Λοιπόν, τώρα, επειδή ο κόσμος συνηθίζει να μιλά για μεγάλα κανάλια, εμάς μας αρέσει τα λεγόμενα μικρά κανάλια να τα μεγαλώνουμε και να μεγαλώνει και να δυναμώνει η φωνή τους. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Είμαι πάντα εδώ κοντά σας για να βοηθάω αυτό και σας ευχαριστώ που μου δίνετε βήμα πάντα να μιλάμε. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σας βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το θέμα με τα μικρά, τα μεγάλα κανάλια. Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δαιμονοποιούμε τώρα ή το ένα ή το άλλο. Δεν είναι θέμα δαιμονοποίησης. Δεν έχουμε πρόβλημα με κανένα κανάλι. Ασφαλώς. Αλλά αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για την ενημέρωση, για την πληροφορία, για το αληθινό ρεπορτάζ, για το πραγματικό ρεπορτάζ. Και γι' αυτό το λόγο... Νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί μια χαρά να καταλάβει όταν παρακολουθεί και τις συνεντεύξεις και εμάς τους ίδιους και είναι ο καλύτερος κριτής. Όχι, μιλάω μόνο για μας. Μιλάω γενικότερα. Έχει φτιαχτεί μια πιάτσα γωνία ελεύθερης δημοσιογραφίας, δυνατόν ρεπορτάζ, δυνατόν ρεπόρτερ και ενδεχομένως μπορεί να χαλάμε και λίγο τη μαγιά σε κάποιους. Και μας αρέσει αυτό, ιδιαίτερα. Δεν ξέρω για σένα. Εγώ είμαι μια χαρά με τις μαγιές. Εγώ μια χαρά με τις μαγιές και τις μαγιές και δεις τα κουλουράκια τη μαγιά. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα. Διαφημιστικό διάλειμμα μας λένε από το Control. Πάμε λοιπόν και επανερχόμαστε. Έχουμε κι άλλα να πούμε.